θέλησε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με την ψήφιση του Υπουργικού Νομοσχεδίου, έκλεισε ο πρώτος κύκλος των νομοθετικών παρεμβάσεων της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του. Απόντες από την ψηφοφορία ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ 25. Το άρθρο που αφορά την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης. Παρόν δήλωσε το κίνημα αλλαγής, ενώ καταψήφισε το ΚΚΕ. Έντες επικράτησε στη Βουλή που οδήγησε μάλιστα και σε αποχώρηση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης όταν ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης κατέθεσε εκπρόθεσμα δύο τροπολογίες. Η πρώτη βάζει τέλος στις υπέρωκες συντάξεις και η δεύτερη τροπολογία για τα εργασιακά προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση του βάσιμου λόγου για την απόλυση ενός εργαζομένου. Καθοριστική σημασία συνάντηση θα έχουν στην Κύπρο στις 9.30 το πρωί ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιτζή. Από τη συνάντηση των δύο ηγετών θα διαφανεί αν υπάρχουν ελπίδες για επιστροφή τους στο τραπέζι των συνομιλιών που διακόπηκαν μετά το άδοξο τέλος που είχε η διάσκεψη του Κραν Μοντάνα τον Ιούλιο του 2017. Κλειστή σημειώθηκε στη 1:40 τα ξημερώματα σε πρακτορείο Pub Play επί της λεωφόρου Συγκρού. Άγνωστος παραβίασε τον νέο πίνακα, εισέβαλε στο κατάστημα με την απειλή όπλου, αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγε. Τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα με πλοίο ισορρός 35χρονης αστροφυσικού που βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια καταρρίχησης στο νησί. Θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στα play-off του Europa League εξασφάλισε η ΑΕΚ που επικράτησε 2-0 της Κραϊόβα στην Ρουμανία. Για την ίδια διοργάνωση, ο Άρης έχασε με 3-0 από την νορβηγική Μόλντε. Χωρίς θέρματα έληξε ο αγώνας Λέγκε Βαρσοβίας Ατρόμητος.